Γεια σας φίλοι μου, πέρασε λίγος καιρός, αλλά επέστρεψα. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε unlock όλο το Brawl Pass μέχρι να πάρουμε τη Janet. Όπως βλέπετε έβαλα χίλια διαμάντια. Και ναι, μας κόστισε 50 ευρώ. Απίθανο ξεκίνημα. Λοιπόν, τέλος πάντων, χωρίς να καθυστερούμε, πάμε να πάρουμε την Janet. 9 tiers σου δίνει αυτό. Όχι ρε φίλε, έκανα miscalculations. Νομίζω που σου δίνει, είχα αυτή την εντύπωση ότι σου δίνει 7 tiers. Αν νομίζω και πάλι 50 ευρώ is the case. Λοιπόν, όση ώρα εγώ περνάω τα διαμάντια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας. Ποιος είναι ο καλύτερος παίχτης, η Janet ή η Bonnie? Λοιπόν, ακούσατε τη δικιά μου την εμπειρία, γιατί ναι, ήταν μεγάλη εμπειρία. Είμαι στο Discord server, είμαι στο Pizza, του Trickshotter, ναι, είμαι μέσα σε αυτό το server. Και τέλος πάντων είχε βάλει ένα από αυτά τα ερωτηματολόγια, γιατί είναι αυτό, που σου λέει απλά ποιος πιστεύετε ότι είναι ο καλύτερος. Και βασικά το 86% όταν είδα τους ψήφους έλεγε Bonnie. Οπότε ήμουν σε φάση ο οποίος με ρωτούσε Bonnie ρε φίλε είναι η καλύτερη. Ενώ δεν θυμόμουν να κάνω ποια είναι η Bonnie από τον Brawl Talk. Είχα ξεχάσει τελείως. Και μετά είδα ποια είναι η Bonnie και σκέφτηκα. Λέω, η Janet όμως κάνει αυτή η σούπερ είναι απλά ότι πιο τοξικό υπάρχει. Δεν θα μπορούσε να είναι χρήσιμη μέχρι και σε showdown. Δηλαδή στο endgame σκεφτείτε απλά showdown endgame. Όλοι παλεύουν και αυτή απλά πετάει μισή ώρα πάνω. Και στο τέλος απλά βαράει λιγάκι και τη σκοτώνει. Και σκέφτεσαι. Εύκολο rank 30, ε. Και βασικά και μετά σκέφτηκα. Οι ψήφοι πήγαν αλλιώς. Όλοι οι low lads, δηλαδή 600-650 κύπελα παίχτες, σκέφτηκαν Bonnie. Γιατί η Bonnie έχει περίπου ίδια mechanics με τη Meg. Και όλοι νομίζουν η Meg είναι broken. Here we go. Λοιπόν, μαντέψτε, λάτσι μου. Η Meg δεν είναι broken. Απλά καλοί παίχτες πάνε τα νεύρα. Επειδή εσείς είστε... Χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, ναι. Τώρα είναι έτσι κατά δηλαδή τον προβαλούν μου. Αλλά εντάξει, παιδιά, λογικό είναι να μην είστε καλύτερα από κάποιους. Κι εγώ δεν είμαι καλύτερος από κάποιους. Δεν σας κατηγορώ. Οπότε... Αλλά, ειδικά, πιστεύω πως σε showdown, Janet αλλά σε 3v3, που είναι και το skill, κατά τη δικιά μου τη γνώμη, και των περισσότερων η γνώμη είναι skill, θα επικρατήσει η Bonnie. Δεν ξέρω, δηλαδή, και εγώ όταν είδα τη Super, λέω πολύ όπειρε φίλε, αλλά... Μετά το είδα σε βιντεάκια, σε gameplay, ξέρω, Tribe Gaming και είδα, εντάξει, καλό, αλλά όχι broken. Οπότε ναι, θα πάω με Bonnie. Ωραία. Να βάλουμε τα powerpoints, σιγά σιγά. Πού πηγαίνατε? Ωχ. Πείτε μου ότι αυτό απλά δεν είναι το αγαπημένο σας κομμάτι. Βασικά το αγαπημένο κομμάτι είναι το boxing. Ναι, και εμένα. Αυτό βασικά είναι το πιο βαρετό κομμάτι του βίντεο. Σας πάει τα νεύρα κάπως, αλλά ναι, πρέπει να το έχω κάπως τακτοποιημένα. Όπως και οι υπόλοιποι YouTubers νομίζω. Οπότε θέλω να πείτε τη γνώμη σας στα comments, τι πιστεύετε. Bonnie ή Janet. Και τώρα βάσκα που δεν έχει κάνει σχεδόν κανείς unlock τη Janet. Σκέφτομαι. Απλά σκέφτομαι. Μήπως θα μπορούσαμε να βγούμε πολύ ψηλά στα leaderboards.
Αλλά ναι, υπάρχει και αυτό το κακό. Παίζω από λάπτοπ και ειλικρινά. Εντάξει, μέχρι τη που παίζω από υπολογιστή και ξέρετε, νομίζω ότι έχει εγώ λίγο εμπειρία. Το λάπτοπ είναι πολύ χειρότερο από αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πιο δύσκολο. Και ναι. Οπότε. Να την κάνουμε λίγο upgrade πρώτα γιατί. Να. Δεν μαζέψαμε καθόλου χρήμα από το πρώτο pass. Τι είναι αυτό, ρε. Καλά, δεν πειράζει, ρε παιδιά. Δεν έχω χρήμα. Εντάξει, έχω τόσα boxes να ανοίξω. Μην τρελνόμαστε κιόλας. Και τώρα ένα άλλο να φέρνει το κομμάτι που ανοίγει μόνο τα brawl boxes. Αγελίο. 6 για τη Janet. Μην πείτε ότι δεν είμαι τυχερός με το πρώτο box. Εντάξει, δεν περιμένω να είναι σε όλα Janet επειδή έχω μαξάρει μόνο 3-4 brawlers. Οκ. Γιατί όχι. Ναι, 4 brawlers έχω μαξάρει. Από τους 56 δεν ξέρω, δεν μένα και μου πήγεται και τόσο καλό. Ναι, θέλω να μου πείτε και για το gear τι νομίζετε. Εγώ νομίζω ότι ειλικρινά είναι σαν το προηγούμενο που αντικατέστησαν. Είναι ίδια βλακεία απλά. Λοιπόν, το αγαπημένο σας κομμάτι με το Big Box έρχεται σιγά σιγά. Ναι, γιατί ανοίγω Big Box, πρέπει να τύχω τον gadget της in some point. Οπότε ναι, να την κάνουμε upgrade. Και θα έχουμε και το gadget. Επίσης να μου πείτε για το gadget της λιγάκι κάτι. Εγώ νομίζω ότι βασικά είναι ένα zone, για όσους δεν ξέρετε. Απλά όποιος είναι εκεί κοντά. Είναι ένα τότεμ που όποιος είναι κοντά του τρώει 100 ζωή το δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω αν σκάει ζωή του σε λίγο ή αν κρατάει. Νομίζω σκάει. Αλλά όμως όπως αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σπαστικό. Αν και όλοι λέτε όχι και όχι. Ξέρω σιγά το πράγμα 100 και τέτοιο πράγμα είναι πάρα πολύ σπαστικό. Δεν ξέρω, θα μου σπάσει εμένα τα νεύρα. Πω! Όχι ρε φίλε. Νομίζω ότι... Κοίτα εδώ, χάρηκαν, όλοι ήταν οι μπομπόνοι. Αν δεν ξέρετε και τους έρντς. Δεν είναι κακό. Αλλά ειλικρινά το άλλο τους έρντς θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Οπότε. Ωραία, λίγο ακόμα για μπόνοι. Δεν θέλω να τη μαξάρω βασικά. Θέλω να δω... Θέλω να τους κρατήσω όλους τους brothers σε μια ισορροπία, οπότε θέλω να τον πάω power 9 βασικά. Δεν θέλω να βιάσω το πολύ. Αν και συνήθως κάθε Brawl Pass Brawler στην αρχή είναι broken. Γιατί? Αφού το Chess Ball είναι καλύτερο, γιατί μου δίνει όλα τα useless πράγματα, είναι γελίο. Και ελπίζουμε σε αυτά τα Mega Box εδώ να τύχουμε το gadget της Janet. Όπα, 7, για περιμένετε. Όχι, 7 είναι. Ωχ, ακόμα να ξεσυνηθίσω. Όπα, εδώ κάτι χαίρομαι, επειδή μας έδωσε gear. Ναι, drop the bus, πάμε λίγο. Τι είναι αυτό? Τι έχουμε τύχει, τα πάντα. Αυτό είναι full OP τώρα. Και με το Star Power το άλλο που το έκανα κανονικό, τώρα είναι full OP αυτό το πράγμα. Ναι, επιτέλους κάτι πήραμε. Δύο Speed Gears. Ναι. Ωραία και τελειώσαμε με το gem. Λογικά θα κάνω και ένα άλλο βίντεο. Τώρα, νομίζω θα το ανεβάσω αύριο, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει. Δεν είμαι σίγουρος 100%. Να κάνουμε νύχτα, έχουμε και ρόζα. Επειδή τώρα τελευταία πουσάρω πολύ και Power League κολλέται με τίποτα. Θα πάω με ρόζα επειδή είναι σε ένα map πολύ δυνατή και σε ρόζες που μου παρανάνε τάρα που είναι το original pick μου.
Ναι, έχω ρόζα. Και ρόζα είναι για σπίτι gear, μάγκες μου. Πάμε να τη μαξάρουμε. Να μαξάρουμε το σπίτι gear. Τώρα φτιάξαμε άλλο ένα σημαντικό power dick pic. Okay. Έλα. Okay. Και έχουμε και περσιμένα διαμάντια. Να τα ξοδέψουμε και κάπου αλλού, λέω εγώ. Λέω εγώ τώρα. Okay. Ντρόπα, θα είναι broken έτσι και τέτοιο πράγμα. Αλλά με απογοήτευσε. Βασικά δεν μπορούσα να παίξω και καλά από το λάπτοπ. Δεν μπορώ να τα ρίχνω όλα στο Sedge. Είναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε τα μεγάλα τα offers, αλλά απορώ. Τι είναι αυτό το player icon, τι θέλει να πει ακριβώς. Έλα ρε φίλε. Player icon. Τι μας δίνει δηλαδή. Μπρο, τι βλακεία είναι αυτή. Μπρο. Okay, δεν θα ξοδέψω skins, θα κάνω λίγο οικονομία. Και θα τα κρατήσω. Ξέρω, σας απογοήτευσα πολύ, παιδιά. Ω, αυτό σκιν. Α, μπα. Όχι, δεν λέει. Κανένα σκιν δεν λέει από όλα αυτά. Εσκα λέει, αλλά δεν θέλω. Οπότε, I guess, ναι, θα παίξουμε και λίγο. Δεν θα τα πούμε στο επόμενο. Θα παίξουμε και λίγο με Τζανέτ, ε. Ένα παιχνίδι. Μόνο να δείτε λιγάκι. Να δω και εγώ τα απαραίτητα βασικά. Θέλω να τη δω myself. Καταλάβω ακόμα αυτό το ο τρόπος που βαράει. Τι φάση. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ από λάπτοπ. Είναι γελία. Θα δω πως πάει αυτό. Θα ρίξει πάρα πολύ να στοχεύσεις έτσι. Δηλαδή δεν είναι και για lanes αυτό το πράγμα. Τώρα με βλέπετε και απογοητεύεστε. Λέτε τι κάνει ο Dark God. Ο Dark God που ξέραμε παίζει έτσι. Δυστυχώς παιδιά από αυτή τη συσκευή παίζω έτσι. Okay, θέλω να δω και τον gadget in action. Okay, βλέπουμε έναν Ρίκο εδώ. Α, και τι καλύτερο σώμα να σκοτώσουμε από τη, εκτός από τη Σούπερ. Βλέπετε, δεν είναι τόσο πολύ δυνατή η Σούπερ. Έχουμε και το άλλο το σπρέι. Αχ, μ' αρέσει αυτή η λάμψη. Και επίσης βασικά, ένας λόγος που έκανα αυτό το gem τόσο γρήγορα είναι δεν μπορώ να βλέπω τον εαυτό μου κάτω από 40.000 κύπελα. Ναι, δεν μπορώ. Βασανίζομαι βαθιά μέσα μου. Οπότε, ναι, τα λέμε στο επόμενο, το οποίο ελπίζω να έρθει πολύ σύντομα. Γεια σας.